Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μετά από αρκετές μέρες ένα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι και για τα views και για τα likes. Δεν είχαμε και μεγάλες μεταβολές στην τιμή του Bitcoin. Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο που είχα αναφέρει στο προηγούμενο το βίντεο. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα έτσι και ένα ειδικό ας πούμε αφιέρωμα στο χρυσό, αν αξίζει ο χρυσός σαν επένδυση ή όχι. Θα δούμε αν είμαστε στο τέλος του bear market ή όχι, και κάποια έτσι ωραία γραφήματα που βρήκα στο διαδίκτυο για τα bear market και αν είμαστε στο bottom ή όχι του Bitcoin. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου, ένα like και ένα subscribe. Λοιπόν, τώρα, είχα δείξει σε αρκετά βίντεο τον EMA Ribbon, ο οποίος είναι έτσι ένας απλός δείκτης και μπορείς να δεις την τάση ή όχι του Bitcoin. Τώρα, όταν κάνει cross η κίτρινη γραμμή και βρίσκεται πάνω από τις κόκκινες, είναι πολύ bullish γενικότερα. Στο τετράωρο είχαμε ένα cross πριν μερικές μέρες. Άμα δείτε ότι είχε κάνει εδώ από αρχές Ιουνίου ένα cross, η κίτρινη γραμμή βρέθηκε κάτω από τις κόκκινες. Ας πούμε ότι είναι έτσι σαν ένα τείχος, όταν βρίσκεται τα κεριά πάνω από τις γραμμές, είναι πολύ bullish. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει γίνει στο τετράωρο. Αλλά άμα το δούμε βέβαια στο daily, εκεί λίγο τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, είναι χάλια δηλαδή. Αλλά θα σας δείξω όμως τώρα κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το βρείτε πουθενά. Ας το γυρίσουμε στο monthly. Στο monthly άμα δείτε, δεν έχει κάνει ποτέ η κίτρινη γραμμή cross. Άμα κάνει cross και στο monthly θα πάμε σε τιμές του 15. Έτσι όπως είναι τώρα, θα δείτε ότι τα τελευταία, όσο έχουμε ιστορικότητα, τα τελευταία 10 χρόνια η κίτρινη γραμμή είναι πάνω από τις κόκκινες. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει σε monthly ένα, και έχουμε 24 μέρες μέχρι να κλείσει ο Ιούλιος, έχουμε ένα πράσινο κερί και θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι ο Ιούλιος να κλείσει θετικός και να φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούμε να πάρουμε για τον Ιούλιο. Δηλαδή να φτάσει μέχρι 24.000. Τώρα, εάν έχουμε μικρή αντίσταση αρχές Αυγούστου και Σεπτέμβριο, πλέον θα είμαστε εδώ μέσα, δηλαδή σε αυτή την περιοχή. Με την καλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το Bitcoin το επόμενο τρίμηνο είναι μέχρι 35.000. Θεωρώ πολύ δύσκολο, θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Είναι πάρα πολλές οι αρκούδες που λένε ότι θα πάμε στις 14.000, στις 8. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το trend είναι αρνητικό, δεν αμφιβάλλει κανένας, αλλά εμένα αυτό που έτσι με χαροποιεί είναι ότι το τετράωρο έδειξε κάποια σοβαρή έτσι αντίδραση μετά από αρκετό καιρό. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή η τιμή ανεβαίνει, πηγαίνει στα 20.800 και αν ανέβει και άλλο θα έχουμε και short squeeze, γιατί πιο πολλοί το σορτάρουν το Bitcoin. Short squeeze σημαίνει ότι γίνεται ένα liquidation και η τιμή αυτομάτως σπρώχνεται προς τα πάνω, το λέω έτσι απλά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα βέβαια και το δολάριο, γιατί θα εξαρτηθεί και από το δολάριο. Εδώ έκανα τώρα και μία ας πούμε τεχνική ανάλυση του δολαρίου. Ποιος θα το έλεγε, θα ασχολιόμουν και με το δολάριο, με το μαρουλόφυλλο. Λοιπόν, εδώ έβαλα μία και φάνηκε ότι δουλεύει εδώ. Δηλαδή έκανε ένα τεστάκι εδώ στα 104 και τώρα πάει για το 108. 108 μονάδες περίπου, 108.506. Εδώ φαίνεται ότι έχει κάποια αντίσταση ή support και μάλιστα είναι και από το 1000 και στο 1986 εδώ ισχύει πάνω κάτω που βλέπω, 1982. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ ειδικός με δολάριο, αλλά εάν γίνει αυτό εδώ το σενάριο, δηλαδή εδώ στα 108, γιατί μάλλον θα πάει 108 το δολάριο, έπεσε βέβαια λίγο από ό,τι βλέπω, και έχουμε ένα reject εδώ, γιατί υπάρχει και εδώ έτσι μία αντίσταση. Μήπως ξεκινήσει κάθοδος του, γίνει δηλαδή αυτό εδώ το σενάριο. Δηλαδή αρχίζει και πέφτει εδώ. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, βλέποντας, και θα συζητήσουμε, εδώ είμαστε, δεν έχω φύγει. Να δούμε λίγο και κάτι έτσι που, χρησιμοποιώντας έτσι τα στατιστικά τα λίγα που έχουμε για το Bitcoin, ότι
Αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά, με το 21, είχαμε 3 μήνες κόκκινους και 2 μήνες Ιούλιο-Αύγουστο πράσινους. Ο Ιούλιος έχει ξεκινήσει πράσινος. Αν τελειώσει ο Ιούλιος πράσινος, θεωρώ και ο Αύγουστος θα πάει πράσινος. Εδώ Σεπτέμβριος είχαμε μια μικρή πτώση. Οκτώβριος ήταν εδώ το all time high μαζί με τον Νοέμβριο. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε κοντά στο τέλος του bear market και μάλιστα εδώ αυτός ο συγκεκριμένος ο Μάθιου έχει κάνει σε κύκλο τις μέρες του bear market. Ο πρώτος κύκλος ήταν 404 μέρες, 364, 261, 222 μέρες. Αν υποθέσουμε ότι η κύκλη του bear market είναι μικρότερη, είμαστε προς το τέλος. Προς το τέλος. Και ο RSI πάλι δείχνει τα ίδια, ο ίδιος αναλυτής, ο συγκεκριμένος. Μπορώ να στα δείξω και εγώ, αλλά μου είναι πιο εύκολο με τις εικόνες. Βλέπουμε εδώ πάνω να κάνει ένα κροσάκι. Αλλά ο πιο καλός δείκτης που έχω βρει είναι αυτός εδώ, ο PI Cycle Bottom, ο οποίος κάθε φορά που έχουμε cross των 2 γραμμών του 150 με του 471 είναι πλέον επίσημα το bottom του bitcoin. Εδώ το έχει βάλει με βελάκι, εδώ έκανε cross και από εδώ και πέρα μετά η τιμή άρχισε και ανέβαινε. Το ίδιο και εδώ άμα το δείτε, εδώ που έκανε το κροσάκι μετά άρχισε. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει cross 11 Ιουλίου. Θα το δούμε για ποιο λόγο το λέω αυτό, γιατί είμαστε 4 μέρες πριν τις 11 Ιουλίου. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Και ένα άλλο έτσι ωραίο γράφημα στο οποίο χρησιμοποιεί το Fibonacci και λέει κάθε φορά που είμαστε στο 382 έχουμε άνοδο της τιμής. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Λοιπόν, θα τα δούμε. Επίσης, η ίδια η JP Morgan βγήκε πριν μερικές μέρες και είπε ότι είμαστε στο τέλος του bear market των κρυπτονομισμάτων. Ένα έτσι άρθρο το οποίο μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο. Η Deutsche Bank προβλέπει ότι θα φτάσει 28.000 τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, γι' αυτό είπα για 7-11 του ή 11-7, εμάς είναι ανάποδα το ημερολόγιο. Ανέβασε αυτή εδώ την φωτογραφία ο Elon Musk και έχει δείξει τώρα την τιμή εδώ στο βενζινάδικο 7-11-7-11. Γι' αυτό είναι το ανάποδο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει πάλι ο ποιητής ο Elon Musk. Τώρα είναι πολύ, ένας από αυτούς είναι και αυτός ο Kapov Crypto, ο οποίος προς τιμήν του έλεγε ότι όταν ήμασταν στα 35 θα πέσει πάρα πολύ τιμή του bitcoin και τελικά έγινε και θεωρεί ότι θα έχουμε και άλλο leg προς τα κάτω, δηλαδή θα πέσει ακόμα πιο κάτω. Για 14.000 διάβασα ότι θα πάει πιο κάτω η τιμή του, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ consolidation. Και έχουμε drop και θα έχει και ένα άλλο ακόμη drop προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος έλεγε, το λέει εδώ ένας, ότι είχε πει για 200 με 500 χιλιάδες το Μάρτιο. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν είχα πει ποτέ τέτοιες τιμές. Τα μάζεψε βέβαια, δεν ξαναμίλησε και τώρα λέει για πιο κάτω. Οπότε νομίζω ότι πιστεύω ότι δεν θα πάει πιο κάτω. Γενικά και αυτός έχει κάνει πολλά λάθη στην τιμή του bitcoin, απλά έτυχε τώρα και το πέτυχε την πτώση την οποία την είχα αναφέρει και εγώ, αλλά και εγώ δεν πίστευα ότι θα πάει τόσο κάτω η τιμή του bitcoin, για να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για το χρυσό, γιατί πριν μερικές εβδομάδες λίγοι το ανέφεραν, καλά στα ελληνικά κανάλια δεν αναφέρουν τίποτα, ασχολούνται με τα ίδια και με τα ίδια, ότι στην Ουγκάντα ανακαλύψανε τεράστιες ποσότητες χρυσού και μάλιστα μιλάει για τεράστιο νούμερο, 320.000 τόνους, αξίας 13-3 δολάρια, δηλαδή σχεδόν όσο είναι το market cap του ίδιου του χρυσού. Δηλαδή ο χρυσός πλέον με αυτά τα νούμερα, αν όντως αποδειχτεί, γιατί είναι επίσημη η ανακοίνωση, δεν νομίζω να έχει καμιά φοβερή άνοδο, θα σας δείξω τι εννοώ.
Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση, ένα tweet του Michael Saylor, ο οποίος λέει ότι κάθε εμπόρευμα στον πλανήτη, στον κόσμο δείχνει καλό σε ένα υπερπληθωριστικό περιβάλλον, αλλά το dirty secret, το κρυμμένο μυστικό ή το βρώμικο, τώρα να το μεταφράσουμε ακριβώς, είναι ότι μπορείς να κάνεις και περισσότερο πετρέλαιο και περισσότερο χρυσό και περισσότερο ασίμι, χρυσό και ασίμι. Και η αλήθεια είναι αυτή, διότι κανένας δεν ξέρει πόσος είναι ο χρυσός πραγματικά. Και φυσικά και ο χρυσός είναι ένα πληθωριστικό προϊόν και λένε ψέματα όσοι λένε ότι είναι ενάντια στον πληθωρισμό ο χρυσός. Λοιπόν, βρήκα τώρα εδώ αυτό το άρθρο από το συγκεκριμένη ιστοσελίδα που εμπορεύεται, βέβαια η αλήθεια είναι χρυσό, και κάνει ένα έτσι μια αναφορά και για το bitcoin, αν συμφέρει να έχεις bitcoin ή χρυσό. Φυσικά παίρνει το μέρος του χρυσού, να μην το διαβάσω, αλλά για να καταλάβετε ότι και αυτοί που ασχολούνται με το χρυσό δεν λένε την αλήθεια. Και λέει εδώ, να το διαβάσουμε. Ο χρυσός, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμιση πληθωρισμού και ασφαλές καταφύγιο για την προστασία του πλούτου σας σε περίοδος οικονομικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε οικονομική κρίση και ο χρυσός πέφτει. Γιατί ο χρυσός από την άλλη άντεξε για άλλη μια φορά στις πτώσεις στις χρηματιακές αγορές. Το θέμα είναι ότι ο χρυσός και ο πληθωρισμός συνήθως πάνε χέρι-χέρι. Ενώ ο πληθωρισμός μας κάνει όλους φτωχότερους, ο χρυσός μπορεί εύκολα να τον ακολουθήσει ως δοκιμασμένο και αληθινό αντιστάθμισμα που προστατεύει την αγοραστική δύναμη και τον πλούτο μας μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, κορυφαίοι τραπεζίτες, ναι, τους ξέρουμε τους τραπεζίτες, προβλέπουν τώρα νέα χρηματοοικονομικά σοκ, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι όριμη για στάσιμο πληθωρισμό, ο οποίος είναι συνήθως καλός για τον χρυσό, αλλά όχι τόσο καλός για τις μετοχές και άλλες πιο ρυψοκίνδυνες επενδύσεις. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 12% πληθωρισμό, ο κανονικός, ο μαγειρεμένος, όχι ο 20, ο 25, και ο χρυσός πέφτει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που έχει πολύ χρυσό και είναι κοινό μυστικό ότι πλέει σε χρυσάφι, όταν λέμε, μιλάμε για θάλασσα χρυσού. Λοιπόν, είναι γνωστό από από τα αρχαία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχουν κείμενα τα οποία δεν μπόρεσα να τα βρω, γιατί είμαι σίγουρος όμως, που λέγανε από τα αρχαία χρόνια ότι η σελήνη στο επέδαφος της έχει πάρα πολύ χρυσό, και μάλιστα οι αρχαίοι γενικότερα, όταν κάνανε έτσι, βάζανε τοπονύμια και τα λοιπά, είχαν κάποιο λόγο, δεν τα βάζανε στην τύχη. Και γράφει εδώ τώρα το συγκεκριμένο, το Wikipedia, ότι τα σύμβολα της σελήνης ήταν ο χρυσός, κυρίως όμως ο άργυρος και τα λοιπά. Δηλαδή είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι η σελήνη είναι τίγκα στο χρυσό. Και μάλιστα έχει αποδεδειχτεί και με έρευνες που, αν το ψάξετε θα το βρείτε, ότι η σελήνη είναι μια ανεξερεύνητη πηγή πρώτων υλών. Και το λέει και εδώ, όμως μεγάλο ενδιαφέρον έχουν αρχίσει να δείχνουν και πολλές επενδυτικές εταιρείες για εξόρυξη ορυτών πρώτων υλών, αλλά και ευγενών μετάλλων όπως ο χρυσός από το υπόεδαφος της σελήνης. Δηλαδή, εάν ξεκινήσουν σε συνδυασμό βέβαια με τα οικονομικά γενικότερα και αποδειχτεί ότι ο χρυσός δεν είναι τόσο σπάνιος, γιατί αυτή είναι τώρα η φήμη που έχει, ότι είναι σπάνιος, ότι δεν σκουριάζει, ότι είναι και καλός αγωγός του ηλεκτρισμού κλπ. Δεν πιστεύω ότι θα ανέβει πάρα πολύ η τιμή του σε περίοδο κρίσης, και αυτή τη στιγμή έχουμε κρίση. Να δούμε τώρα, ο χρυσός μάλιστα πέφτει, εδώ είναι στο weekly, έκανε εδώ μία άνοδο το Φεβρουάριο και από το Φεβρουάριο και μετά φαίνεται ότι έχει πτωτική τάση ο χρυσός, και μας είπε το άρθρο τώρα ότι ανεβαίνει ο χρυσός. Εντάξει. Λοιπόν, και μάλιστα εδώ ένας αναλυτής, γιατί εγώ δεν ξέρω να κάνω έτσι, δεν ασχολούμαι κιόλας, η αλήθεια είναι με αυτά,
προβλέπει ότι ο Χριστός θα πέσει κιόλας. Ο Χριστός λοιπόν έχει τη φήμη ότι είναι σε περίοδο κρίσης, είναι ένα asset σταθερό, αλλά επειδή πλέον είμαστε σε ψηφιακές εποχές και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδρασή του σε αυτόν τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό πόλεμο που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι λίγο δύσκολες οι προβλέψεις, αλλά η δικιά μου η άποψη είναι ότι ο Χριστός δεν βλέπω να πηγαίνει όπως νομίζουν μερικοί. Και μάλιστα θέλουν να βάλουν τώρα και οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι Δυτικοί, θέλουν να βάλουν κυρώσεις στο χρυσό της Ρωσίας, ένα ακόμα χτύπημα στο χρυσό, και είναι αρκετοί πλέον που λένε no gold future, δηλαδή δεν έχει μέλλον ο χρυσός. Και ίσως κάποια στιγμή η Ρωσία, επειδή κατέχει πολύ χρυσό και για να σαπορτάρει την οικονομία της, μπορεί να πουλήσει το χρυσό που έχει, γιατί άμα της το κάνουν μπαν, δεν μπορεί να το πουλήσει μελλοντικά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει επενδυτικά διαφορετικά και να το και να αρχίσει να διώχνει το χρυσό. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι η σημαία του χρυσού, ο Πίτερ Σιφ, ο οποίος έχει μία τράπεζα δικιά του, του την κλείσανε για κάποιες οικονομικές ατασταλίες και παραδέχτηκε και ο ίδιος εδώ σε tweet ότι ότι μου κλείσανε, λέει, την τράπεζα, είναι, λέει, λάθος και λοιπά, και λέει στα ίσα ότι as a result accounts are frozen and customers may lose money, δηλαδή ότι θα χάσουν τα λεφτά τους αυτοί που έχουν τα λεφτά τους στην τράπεζα, δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι τα λεφτά στην τράπεζα δεν είναι δικά σας, το λέει και ο ίδιος που είναι τραπεζίτης, δηλαδή αυτό στην ουσία είναι ένας τραπεζίτης. Δηλαδή έχουν εξευρακωθεί με αυτά που λένε οι ίδιοι. Πυροβολούν τα πόδια τους, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια λαϊκή έκφραση. Εγώ έχω κάνει αρκετά βίντεο κατά των τραπεζών, όχι κατά, γενικά είμαι από τους λίγους που λέω ότι οι τράπεζες δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι από κάτω υπάρχει πολύ, έτσι, πολύ βρωμιά. Και έδειξα και σε πρόσφατο βίντεο που οι οικονομικοί ελεκτές κάνανε ντου στην Deutsche Bank. Λες και κάνανε ντου σε καρτέλ ναρκωτικών. Λοιπόν, ένα έτσι ωραίο που βρήκα αθράκι, τα ψάχνω βέβαια, αλήθεια είναι ότι ποια είναι αυτά τα κρυπτονομίσματα που μπορεί να κάνουν έτσι ένα μεγάλο run. Είναι και άλλα βέβαια στη λίστα, κοιτάω να φτιάξω μια λίστα με κάποια νομίσματα που θα κάνουν επί 100. Εδώ τα έχει με νούμερο 1, 2, 3, 4 κτλ. Ένα από αυτά είναι το 3 στο VRA. Θεωρώ το VRA πολύ καλό. Το TEL επίσης. Έχω πει και για το WU σε άλλο βίντεο. Αλλά σίγουρα τα altcoins έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Δηλαδή τώρα που είμαστε σε bear market, αν συνεχίσετε το bear market, τα altcoins υποφέρουν περισσότερο. Αλλά άμα έχουμε bull run, έχουν μεγαλύτερη απόδοση και από το Ethereum και από το Bitcoin. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και μεγαλύτερο ρίσκο, όπως είπα. Λοιπόν, τώρα δούμε και ένα χιουμοριστικό βίντεο. Εδώ είναι πώς κάνει η Fed, πώς θα κοντρολάρει τον πληθωρισμό. Αυτός εδώ είναι ένας ειδικός της Fed. Είναι ένας πυροσβέστης. Αλλά να δούμε τι κάνει και πώς θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Το σε κάψε όλους ο πυροσβέστης, έτσι λοιπόν θα κάνει και η Fed, θα μας κάψει όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, ένα like και ένα subscribe και θα συνεχίσουμε, εδώ θα είμαστε.